Χαρά Λάμπε Θεοπέμπτου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ήταν πολύ έντονη η τοπική αρχή χτες σε σχέση με την κατάσταση πραγμάτων που επικρατεί στον Χιτή. Το ερώτημα είναι κατά πόσον ελάβετε και τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις από τις κρατικές υπηρεσίες που χειρίζονται το συμβόλαιο του εργολάβου στο τέλος της ημέρας. Να εξηγήσω ότι το Συμβούλιο του Εργολάβου ανανεώσαν το παράτυπα, ως τα εξήγησε χτες ο Γενικός Ελεκτής, γιατί μια εταιρεία η οποία είχε προβλήματα με τον νόμο, να θυμάστε, έκανε μαρτυρίες στα δικαστήρια, και τέτοιες εταιρείες υποτίθεται ότι δεν θέλει να συνεργάζεται το κράτος, συνέχισε μεν τη λειτουργία και τους έδωσε 2 χρόνια της Διαχειριστικής Επιτροπής στη Λάρνακα να ετοιμάσουν συμβόλαια, τα οποία δεν τα έκαναν. Είναι πολυθέλιδη η έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Και στο τέλος κατάληξαν με τον ένα ή τον άλλον τον τρόπο να ξανανεώσουν την ίδια εταιρεία στη διαχείριση της κόσης. Τούτον είναι το ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε. Φυσικά το άλλο το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι φτάνουν εκεί τεράστιες ποσότητες αποβλήτων. Να εξηγήσω ότι το να έχουμε ένα σύστημα όπως της Κόσης ή όπως του Πεντακόμου εν κυπριακές εφευρέσεις και ελληνικές. Γιατί το λέτε αυτό? Εν και είναι έτσι που δουλεύει στο εξωτερικό η διαχείριση των αποβλήτων. Η διαχείριση των αποβλήτων στο εξωτερικό πρώτα ξεκινάς με υποχρεωτική ανακύκλωση στα σπίτια. Κανένας δεν μπορεί να χωρίσει τα αποβλήτα καλύτερα από τον ιδιοκτήτη του στο σπίτι του. Έχει κάδον το οποίο βάλει μέσα τα αποφάγια. Έχει τον τόπο που κάδον η σακούλη που θα βάλει στα ανακυκλώσιμα σου, χαρτί και συσκευασίε. Ναι, η περιβόητη διαλογή στην πηγή. Μάλιστα. Αυτό λέει και η οδηγία, αυτό λέει η διαδικασία η οποία έπρεπε να κάνουμε. Και είναι για αυτά που θα ελεχτούμε το 2025, κύριε Θεοπέμπτου. Το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει σου βάλει του στόχου. Ο στόχο που μα έβαλε το 25 είναι ότι πρέπει να έχουμε 55% ανακύκλωση. Και έχουμε σήμερα. Εγώ σα λέω ότι το νούμερο το οποίο λέμε δημόσια δεν είναι σωστό. Και μπορώ να εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Για να ξέρω ποσοστό ανακύκλωση, σημαίνει πρέπει να ξέρω πόσα συσκευασμένα υλικά μπαίνουν στην αγορά, για να ξέρω πόσα από αυτά έπειρα πίσω. Ναι. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έχω 300 με 400 εταιρείες οι οποίες βάζουν συσκευασίες στην αγορά, αλλά δεν ξέρω, δεν έπια να γραφτούν στην Green Dot για να ξέρουμε πόσες βάζουν, σημαίνει ότι και τούτες είναι τούτες που ξέρω εγώ. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσεις, να τους υποχρεώσεις όλους να πάνε να γραφτούν, να ξέρεις πόσες ποσότητες βάλουν στην αγορά και μετά να βγάλεις πόσα από πιάνω πίσω για να συγκόψεις το και να υπολογίσεις την... ποσοστό ανακύκλωση. Εμείς ναι. Έχουμε ορισμένες εταιρείες οι οποίες προνούν την Green Dot. Οι εταιρείες που βάζουν συσκευασμένα προϊόντα στην αγορά είναι πιο πολλά. Και έτσι σε σχέση με τον μικρό αριθμό που δηλώνουμε, μεγάλη ανακύκλωση μας. Πάμε καλά. Ναι. Εν τούτο που θέλω να τονίσω. Γιατί η κυβέρνηση που είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια ήταν η χειρότερη περιβαλλοντικά κυβέρνηση που είχαμε ποτέ. Είχαμε έτσι τραγωδίες πριν, όπως τα τελευταία 10 χρόνια και τα σκάνδαλα που είχαμε. Ναι. Τώρα, σταχυολογώντας την κατάσταση εκεί στην περιοχή του Χιτή Κόσης, έχουν κωδικοποιηθεί οι παρενέργειες που προκύπτουν από την διαχείριση του χώρου, κύριε Θεοπέμπτου? Κοιτάξτε, για να μην έχει πρόβλημα η γύρω περιοχή, το τι πρέπει να γίνει πρώτα και άμεσα, είναι να κλείσουν το κύτταρο. Επειδή ο κόσμος ακούει για κύτταρα, αν έχω ένα λεπτό να εξηγήσω τι είναι. Σκάβεις ένα μεγάλο λάκκο μεγάλο, όχι πολλά βασί, αλλά μεγάλο σε έκταση, βάζεις νάιλον από κάτω, βάζεις σωλήνες για να πιάνεις τα υγρά, ρίχνεις μέσα τα τι δεν είναι ανακύκλωσιμο ή οτιδήποτε άλλο, και μετά όταν γεμίσει βάζεις μετά πάνω περίπου μισό μέτρο χώμα, βάλεις νάιλο και βάζεις μέσα σωλήνες, το οποίο καλύφεις το νάιλο με χώμα μπαλέι, και καρφώνεις μέσα σωλήνες και μαζεύεις όλα τα μυρωδιές και τα αέρια τα οποία βγαίνουν, ναι. Τα οποία όταν τα πάρεις σε μια γεννήτρια παράγεις ηλεκτρισμό, ναι.
τούτες οι μυρωδιές, τούτα τα αέρια που φκένουν, εν τούτα τα οποία μυρίζει η περιοχή. Είμαστε υπόχρεοι βάσει των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό γίνεται ανά το παγκόσμιο, δηλαδή και καμιά εξυπνάδα, έτσι κάνει όλος ο κόσμος. Άμα γεμίσει ο τόπος, μα, τα βάλει στο χώμα, να πλώθει στο νάιλον, καλύπτει το με χώμα, καρφώνει σωλήνε και πιάνει τα αέρια και καίει. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση το κύτταρο πλησιάζει στην. Γέμισε το ένα, ναι. Επικάλυψη του. Ναι, ναι. Οπότε έπρεπε να προχωρήσουν, να κάνουν την επικάλυψη, να μαζέψουν τα αέρια για να μην μυρίζει η περιοχή. Επίσης το κύτταρο, ο λόγος που βάλεις που κάτω νάιλον, είναι για να μαζεύεις όλα τα ζουμιά τα οποία πάνε που κάτω και να τα κάνεις επεξεργασία, να τα πάρεις σε ένα σύστημα επεξεργασίας λιμάτων. Ναι. Εάν αυτά τα ζουμιά δεν τύχουν αυτή τη διαχείριση, οι παρενέργειες, οι περιβαλλοντικές στην υγεία του ανθρώπου, ποιες είναι? Ένα πρόβλημα, γιατί δεν ξέρεις τι πετάσεις ο καθένας. Αλλά σίγουρα ξέρεις ότι είναι πολλά βλαβερές και για τον άνθρωπο και για τη φύση και για τα υπόγεια νερά. Δεν γίνεται να τα αφήνεις τούτε να πιένεις τα υπόγεια νερά. Δεν γίνεται να αφήνεις το κύτταρο πολύ καιρό ανοιχτό και κάθε φορά που βρέσει να γεμίσει νερά. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι απλά πράγματα τούτα. Ναι. Δεν γίνεται να συνεχίσεις έτσι. Αλλά δεν τους νοιάζει. Ναι. Από την άλλη όμως έχουμε έναν ΟΕΔΑ ο οποίος δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται πολύ συγκεκριμένες ποσότητες δύο επαρχιών και σε αυτές τις δύο επαρχίες προσθέσαμε και μία τρίτη. Οπότε από εδώ και πέρα οι δυνατότητες οι σημερινές του χώρου εκεί αντέχουν αυτές τις νέες ποσότητες. Σχεδιάστηκε για μια ποσότητα και το στέλνουμε την πλασία. Ναι. Ξέρουμε με την επίσκεψή μας που κάναμε την προηγούμενη φορά. Ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ναι, ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μα είχαν παραδεχτεί ότι φτάνουν σκουπίσια, μεγάλες ποσότητες σκουπίσια εκεί, τις οποίες δεν μπορεί η μονάδα να τα διαχειριστεί και πηγαίνουν όλα για θάψιμο. Να θυμίσω ότι όλα αυτά συμβήκαν επειδή είχαμε ημερομηνία στην οποία έπρεπε να κλείσουμε τις κομματερές και εμείς δεν έκαναμε τίποτα. Απλώς αναγκαστήκαμε μια ημέρα να βάλουν άλυσον έξω από τις κομματερές και είπαν το σκευαλοφόρο αντί να τα παίρνετε δαμέ, να τα παίρνετε στην κόση. Ναι. Διότι είχαμε μηδέν προγραμματισμό, δεν νοιάζεται τον κανένα. Οι ημερομηνίες εξέραμε τες που την ημέρα μου μπήκαμε μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, κανένας δεν έκανε τίποτα. Όχι μόνο τούτο, ούτε την κόση, ούτε το βατίν επίαμε να κάνουμε τι λέει ο νόμος να κάνουμε. Ναι. Αυτό είναι στο βατίν, τα αέρια τα οποία σκέρνουν που όπως είπα πριν είναι έφλεκτα, ξεκινήσαν φωσκές και φωνάζει όλη η περιοχή. Και αυτός είναι, είναι ο λόγος που έχουμε συνήθως πυρκάγια στην περιοχή εκεί. Εντροπίτουν τα πράγματα. Και ξέρετε κάτι άλλο, όταν θα έρθουν οι Ευρωπαίοι το πρώτο εξάμεινο του 26 που θα έχουμε την Προεδρία, καταλάβετε τι θα συμβεί. Δηλαδή, κατάλαβε ο κόσμος τι θα συμβεί. Την προηγούμενη φορά που είχαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή είμαστε τουριστικό νησί, έπιασαν όλοι οι αυτοκίνητα επί έναν περιπάτους να δουν την Κύπρο και βρίσκαν τούτες όλες τις ακαθαρσίες μες στους δρόμους, τα σκουπίσκια μας. Τι να σας πω, και εκείνοι που ασχολούνταν με το περιβάλλον, πήγαν και στο Κοτσάτι. Και στο να κάνανε, πιάνναμε επιστολές, στο προεδρικό μάλιστα. Γίνεται το πράγμα. Εντροπή να μην κάνεις καλή διαχείριση των αποκλείτων. Είναι επίπεδο πολιτισμού. Οπότε εσείς λέτε να προχωρήσουμε πώς, κύριε Θεοπέπτου, από εδώ και πέρα. Το τι πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που ψήφισε η Βουλή ομόφωνα πριν δύο χρόνια. Να κάνουμε εκείνο που κάνει όλη η Ευρώπη. Πρώτον, να μαζεύει τα αποφάγια ξεχωριστών κάδων, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη αξία τα αποφάγια. Εγώ σας λέω ότι έχει εταιρείες που έρχονται και πιάνουν τα δωρεάν για να καταλάβετε την αξία που έχουν τα αποφάγια. Να έχει χωριστή συλλογή στο σπίτι για συσκευασίες, να βάλει υποχρεωτική ανακύκλωση συσκευασίες και χαρτί. Να αφήσει τη χρέωση του κόσμου 180 ευρώ. Άμα φύγεις το παφάγια και φύγεις και τα ανακυκλώσιμα, μειώνεις πάνω από τα μισά τα σκουπίσκια που έχεις που σου μηνίσκουν. Οπότε αν τούτα τα σκουπίσκια επειδή δεν έχεις ούτε παφάγια μέσα για να μυρίζουν, και αγοράζεις ένα σακούλι τζάμα γεμός και βγάλεις το έξω. Υπολογίζουν ότι είναι να πέσεις το μισό ή στο έναν τρίτο του κόστους του κόσμου αν κάνουμε έτσι. Επίσης, τα απόβλητα που θα βγάλεις έξω θα είναι καθαρά
δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το διαχειριστώ και είναι εύκολο να τα πάρω και στο τσιμετροπείο για καύση ή όπως μας είπαν χτες ότι σκέφτονται να κάνουν μονάδα παραγωγής ενέργειας. Δεν έχω πρόβλημα αν είπα τους εγώ να κάνετε έτσι πράγμα. Πέτε μου πού θα την πάρετε. Ο τόπος είναι μικρός. Επιτρέπουμε τις μεμονωμένες κατοικίες. Έναν μικρό ασφαλτικό και παίρνουμε το περίπατο στην Κύπρο έχει τόσα χρόνια και δεν ξέρουν πού να τα πάρουν. Και θα κάνουν μεγάλο καυστήρα των 300 εκατομμυρίων για να καίει τα σκουπίδια. Πού? Ενώ όπως την άλλη φορά που είχαν την έμπνευση να βάλουν μικρό πυρηνικό σταθμό, είπα τους, πέτε μας πρώτα πού θα το βάλουμε. Έτσι μετά να δούμε αν χρειάζεται η ΟΕ στην Κύπρο. Αφού είμαστε μικρό τόπο, έχουμε και τη μεμονωμένη κατοικία. Ό,τι κάνεις, όπου πάεις να κάνεις κάτι, κάποιος λέει, μα επηρεάζεις με. Ναι, μάλιστα. Άρα στην επόμενη συνεδρία θα ζητήσετε παρουσία της Υπουργού Γεωργίας για να δείτε τους προγραμματισμούς της, και της ίδιας της κυβέρνησης. Ναι, μας είπαν χτες ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός. Ο οποίος λέει τι. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι, μιλούν για αναβάθμιση. Αυτή η αναβάθμιση δηλαδή πρακτικά πώς προχωρεί. Δεν ξέρω, κανονικά αν σκέφτονται φαίνεται να χτίσουν κι άλλοι να επεκτείνουν την κόση. Εγώ διαφωνώ έντονα με το να κάνουν αναβάθμιση, αλλά και μόνο τούτο. Ασχέτως να που θεωρώ εγώ σωστό ή όχι. Οποιαδήποτε πολιτική, στρατηγική σχέδια ή οτιδήποτε άλλο σχεδιασμός έχει σχέση με το περιβάλλον, είμαστε υπόχρεοι με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε δημόσια διαβούλευση. Δεν γίνεται να κάθεται ένας κυβερνητικός στο γραφείο του και να λέει έχω μια ιδέα να κάνουμε τον το πράγμα. Γίνεται. Πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση. Πρέπει να δούμε την ευκαιρία στον κόσμο όλων να έρθει και να πει, να δει ένα που πάνε να κάνουν και να πει την άποψη. Μάλιστα. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω οι ακροατές σας να το θυμούνται. Γιατί είναι πολλά σοβαρό θέμα. Και σε ευχαριστώ πολλά για την ευκαιρία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.